Γεια σας. Είμαι ο Μινέτας Γέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα παρουσιάσω την 11η ενότητα του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας με κεντρικό θέμα το συγχρονισμό ρολογιού. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση του προβλήματος του συγχρονισμού ρολογιού που συναντάται στα παράλληλα και κατανοημένα συστήματα και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Σχετικά με το συγχρονισμό ρολογιού μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα γιατί πια έχουμε υπερυπολογιστές που αποτελούνται από πολλές διαφορετικές ομάδες υπολογιστών, από πολλοί υπολογιστές, όπου κάθε υπολογιστής έχει το δικό του ρολόι. Έτσι λοιπόν, όταν καλούνται να συνεργαστούν όλοι μαζί για να βρούνε τη λύση σε ένα πρόβλημα, δηλαδή παράλληλα, θα πρέπει ασφαλώς να έχουν την ίδια ώρα. Έτσι λοιπόν, το πρόβλημα του συγχρονισμού ρολογίου του συναντάμε στην παράλληλη επεξεργασία, για θέματα π.χ. επιλογής αρχηγού, για αμοιβαίο αποκλεισμό, για κατανεμημένες συναλλαγές και επεξεργασίες και ασφαλώς για να μπορεί να αντιμετωπιστεί κάποιο αδιέξοδο. Το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι ο κάθε υπολογιστής έχει ένα δικό του ρολόι και το κάθε ρολόι έχει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα άλλα ρολόγια. Δηλαδή, έχει διαφορετική ταλάντωση, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν κάθε κόμβος έχει ένα δικό του εσωτερικό ρολόι, όπου δεν είναι μεγάλης ακρίβειας. Έχουν βέβαια καλή ακρίβεια, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη ακρίβεια, ώστε να μην χάνουν κάποια δευτερόλεπτα. Έτσι λοιπόν, με τον καιρό δημιουργείται μια απόκληση. Η χρονική απόκληση προκαλεί μεγάλα προβλήματα σε κόμβους, ιδιαίτερα όταν συνεργάζονται μαζί για την επίλυση ενός προβλήματος. Στα κατανεμημένα συστήματα, λοιπόν, ο συγχρονισμός του ρολογιού είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Ο χρόνος είναι μη διφορούμενος σε συγκεντρωτικά συστήματα, δηλαδή σε κάποιο σύστημα που έχει ένα κοινό ρολόι και έχουμε αρκετούς πυρήνες σε αυτό το σύστημα, τότε η κάθε διεργασία σε αυτό το σύστημα βλέπει το ίδιο ρολόι, βλέπει τον ίδιο χρόνο. Το ρολόι είναι κοινό για όλες τις διεργασίες σε ένα πολυπύρινο σύστημα. Η διεργασία κάνει μια κλίση συστήματος και ζητάει το χρόνο από το λειτουργικό σύστημα και το λειτουργικό σύστημα απαντάει. Όποια διεργασία και να ρωτήσει, θα λάβει την ίδια απάντηση, τον ίδιο χρόνο. Έτσι λοιπόν, αν μια διεργασία α ζητήσει να μάθει το χρόνο και μετά από λίγο καιρό, λίγο χρόνο, μια άλλη διεργασία Β ζητήσει και αυτή να μάθει το χρόνο, τότε η τιμή που θα πάρει η διεργασία Β θα είναι μεγαλύτερη ή το πολύ πολύ ίση με την τιμή που είχε πάρει η Α. Δηλαδή, είναι μια έννοια ο χρόνος που αυξάνεται γραμμικά. Σε κατανεμημένα συστήματα δεν συμβαίνει το ίδιο. Κάθε κόμβος έχει το δικό του ρολόι συστήματος και έτσι κάποιοι κόμβοι έχουν ένα χρόνο που είναι λίγο πιο μπροστά από κάποιους άλλους κόμβους. Έτσι λοιπόν, αν μια διεργασία α στον πρώτο κόμβο ζητήσει το χρόνο και μετά από λίγο χρόνο, σύμφωνα με το wall time, μια άλλη διεργασία β σε ένα άλλο κόμβο στο δεύτερο κόμβο ζητήσει το χρόνο, θα λάβει μια τιμή που μπορεί ακόμα να είναι και μικρότερη από την α. Γιατί ο κάθε κόμβος έχει το δικό του ρολόι. Και αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι τα ρολόγια που χρησιμοποιούν οι υπολογιστές βασίζονται σε κρυστάλλους. Στις ταλαντώσεις των κρυστάλλων. Και βέβαια είναι λιγότερο ακριβή από ότι αν είχαμε άλλες πηγές χρονισμού, όπως για παράδειγμα ατομικά ρολόγια. Τα ρολόγια λοιπόν βασίζονται σε κρυστάλλους, μπορεί να χάνουν μία ταλάντωση σε 1.000.000 ταλαντώσεις. Δηλαδή ένα νούμερο που δεν θεωρείται και υψηλής ακρίβειας. Άρα λοιπόν το πρόβλημα τίθεται ως εξής.
σε ένα γεγονός που έγινε μετά από κάποιο άλλο. Πώς μπορούμε να αποδώσουμε ένα πεπερασμένο χρόνο ώστε το γεγονός αυτό που έγινε μετά το άλλο να έχει μεγαλύτερο χρόνο. Σε περίπτωση λοιπόν που έχουμε έναν μοναδικό επεξεργαστή με πολυπύρηνα ή και όχι αρχιτεκτονική, τότε ο αμοιβαίος αποκλεισμός, οι κρίσιμες περιοχές και όλα τα άλλα θέματα που σχετίζονται με τον χρόνο είναι γενικώς επιλύσιμα και χρησιμοποιούν την κοινή αναφορά, τον κοινό χρόνο. Αυτό όμως δεν ισχύει για τα κατανοημένα συστήματα. Ακόμα και το πιο απλό πράγμα, κατά πόσο ένα γεγονός Α έγινε πριν, μετά ή ταυτόχρονα με ένα γεγονός Β, είναι κάτι πολύ δύσκολο και απαιτεί ιδιαίτερους μηχανισμούς για να αντιμετωπιστεί. Τα χαρακτηριστικά των πολυπολογιστών, των διαφορετικών υπολογιστών που συναντούμε σε ένα κατανεμημένο σύστημα, φέρουν τις εξής ιδιότητες. Οι σχετικές πληροφορίες διασκορπίζονται σε πολλαπλά μηχανήματα. Πολλαπλά ξεχωριστά μηχανήματα, το κάθε μηχάνημα έχει τη δικιά του μνήμη, το δικό του ρολόι, το δικό του επεξεργαστή και το δικό του λειτουργικό σύστημα. Οι διεργασίες παίρνουν αποφάσεις βασισμένες σε τοπικές πληροφορίες. Και ένα μοναδικό σημείο αποτυχίας σε ένα σύστημα πρέπει να αποφεύγεται. Δεν υπάρχει λοιπόν ένα κοινό ρολόι ή μια πηγή παγκόσμιας, universal, ακριβής ώρας. Παραδείγματα σε κατανεμένα συστήματα συναντούμε όχι μόνο στην παράλληλη επεξεργασία, αλλά ακόμα και στις συναλλαγές. Για παράδειγμα, αν μια τράπεζα χρησιμοποιεί την θερινή ώρα των κεντρικών πολιτειών της Αμερικής και τοκίζει τα μεσάνυχτα το λογαριασμό ενός χρήστη και κάποιος σε ένα άλλο σημείο της Αμερικής, όταν βρίσκεται σε θερινή ώρα ανατολικών πολιτειών, κάνει ανάληψη ένα χρηματικό ποσό, τότε ο τόκος θα έχει μπει ή όχι. Εξαρτάται από το ποιο γεγονός καταγράφηκε πρώτο στη βάση δεδομένων. Μπορεί να βρίσκεται και σε άλλο σημείο. Μπορεί να βρίσκεται στις δυτικές πολιτείες, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να αποφασιστεί να σειριοποιηθούν οι συναλλαγές, ώστε να αποφασιστεί ποιο έγινε πρώτο. Και μάλιστα, το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο, αν λάβουμε υπόψη ότι μερικές φορές σε κατανεμημένα συστήματα συναλλαγών υπάρχουν πολλαπλά αντίγραφα των βάσεων δεδομένων. Άρα, άλλες συναλλαγές συμβαίνουν σε μία βάση δεδομένων και άλλες σε κάποια άλλη που βέβαια συγχρονίζονται αυτές οι βάσεις δεδομένων κατά διαστήματα. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε ένα σύστημα, ένα κατανεμένο σύστημα με πολλές βάσεις δεδομένων που ονομάζονται και replicas συνήθως, τότε αν ένας χρήστης χρησιμοποιήσει αυτή την βάση δεδομένων μια χρονική στιγμή και κάποιος άλλος την άλλη βάση δεδομένων, χωρίς να μπουν οι συναλλαγές σε μια σειρά που είναι κοινή σε όλους, τότε δημιουργείται μια κατάσταση ασυνέπειας. Είναι σημαντικό λοιπόν όλοι οι κόμβοι στο σύστημα να έχουν τον ίδιο χρόνο ή να μπορούν να αποφασίσουν πώς τοποθετούνται οι προσβάσεις αυτές σε σειρά. Ο συγχρονισμός του ρολογιού είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα. Για παράδειγμα, οι κόμβοι σε μια επεξεργασία αστρονομικών δεδομένων, όπου αν ο κάθε κόμβος στέλνει στοιχεία διαφορετικής ώρας στους υπολείπους, τότε δεν μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα αποτελέσματα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά σειροσκοπία. Υπάρχουν πολλοί κόμβοι που παρατηρούν πηγές ακτινοβολίας από το διάστημα. Έτσι λοιπόν, αν η ώρα σε αυτά τα αστεροσκοπία βρίσκεται σε μία μορφή η οποία δεν είναι η ίδια σε όλους τους κόμβους, τότε υπάρχει ασυνέπεια. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι συναλλαγές χρηματιστηρίου. Γίνονται συναλλαγές σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Αν δεν υπάρχει σωστός χρονισμός σε όλους αυτούς τους κόμβους, τότε δεν υπάρχει μια αντικειμενική σειρά συναλλαγών. Η πλειοψηφία λοιπόν των εργασιών που υλοποιούνται σε ένα κατανεμημένο σύστημα
απαιτούν ένα είδος συγχρονισμού ανάμεσα σε όλους αυτούς τους κόμβους που αποτελούν το κατανεμένο σύστημα. Ο συγχρονισμός ρολογιών είναι μια πολύ βασική λειτουργία και μπορεί να βοηθήσει σε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει βέβαια ο μηχανισμός που συγχρονίζει τα ρολόγια να εκτελείται στο παρασκήνιο συνεχώς και να είναι ανεκτικό σε σφάλματα. Δηλαδή, αν ένας κόμβος για κάποιο λόγο τεθεί εκτός λειτουργίας, να μην αποσυγχρονιστεί όλο το κατανοημένο σύστημα. Ο πιο σημαντικός λόγος που χρειάζεται λοιπόν ο συγχρονισμός είναι η προσωρινή διάταξη των γεγονότων που παράγονται από κάποιες περιστασιακές διεργασίες. Η σειροποίηση λοιπόν των συναλλαγών είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που μας ενδιαφέρει ως προς το χρόνο στα κατανεμημένα συστήματα. Επίσης, η σειροποίηση που μας βοηθάει στον συντονισμό και στον συγχρονισμό. Είναι σημαντικό λοιπόν όλοι οι κόμβοι να συμφωνούν ως προς την ώρα. Για παράδειγμα, αυτό που συναντούμε συνήθως στα υπερυπολογιστικά συστήματα που χρησιμοποιούν πολλούς υπολογιστές είναι ότι υπάρχει ένας κεντρικός χώρος αποθήκευσης ο οποίος παρέχει μέσω ενός πρωτοκόλλου δικτυακής αποθήκευσης, για παράδειγμα Network File System, NFS ή κάποιο άλλο πρωτόκολλο, τα δεδομένα στους υπόλοιπους κόμβους. Οι υπόλοιποι κόμβοι προσαρτούν το συγκεκριμένο σύστημα αρχείων, το σημαίνει δικτυακό σύστημα αρχείων, και έτσι λοιπόν όλοι οι κόμβοι έχουν πρόσβαση σε ένα κοινό σύστημα αρχείων. Θα μπορούσε λοιπόν σε μία κατανεμημένη σύμβολο μετάφραση κάποιος χρήστης να δημιουργήσει ένα αρχείο πηγαίου κώδικα σε C, να το κάνει compile και να βγει, να εξαχθεί το αντικειμενικό αρχείο, το .o. Θα μπορούσε μετά να το τροποποιήσει αυτό το πηγαίο κώδικα, αλλά επειδή ο χρήστης εκτελούσε τον επεξεργαστή σε ένα κόμβο ο οποίος είχε λάθος χρόνο, πήγαινε πιο μπροστά από ότι ο χρόνος που βρισκόταν στους υπόλοιπους υπολογιστές, θα είχε ως συνέπεια οι άλλοι υπολογιστές να δούνε ότι υπάρχει μία ασυνέπεια ανάμεσα στο object και στο πηγαίο αρχείο. Και αυτό έχει ως συνέπεια ότι αν ο editor θέσει μία χρονική στιγμή στο παρελθόν, τότε δεν θα γίνει compile, γιατί οι σημερινοί compilers είναι αρκετά εξελιγμένοι και κάνουν compile μόνο τα αρχεία, τα πηγαία αρχεία, τα οποία έχουν μεταγενέστερη χρονική στιγμή από ότι το object αρχείο. Αντιθέτως, αν το πηγαίο αρχείο είναι νεότερο, δηλαδή έχει κάποια χρονική στιγμή μετά το object αρχείο, τότε γίνεται compile. Άρα λοιπόν μπορεί να δημιουργηθεί μια συνέπεια και να μην γίνονται compile κάποια προγράμματα που βρίσκονται σε ένα κοινό χώρο αποθήκευσης. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει όλοι οι κόμβοι να έχουν την ίδια εικόνα ως προς το χρόνο. Όλοι οι κόμβοι έχουν ένα φυσικό ρολόι, ένα hardware που είναι ένας κρύσταλλος στην πραγματικότητα, που ταλαντώνεται με κάποια συγκεκριμένη περίοδο, ή καλύτερα ένα χρονιστή. Αυτό το ρολόι ονομάζεται πολλές φορές και χρονιστής. Αυτό το φυσικό ρολόι, το hardware clock, είναι ένας ταλαντωτής, ένας κρύσταλλος που ταλαντώνεται με μια συγκεκριμένη περίοδο. Τα πιο ακριβή ρολόγια είναι οι ατομικοί ταλαντωτές που έχουν τη μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτά τα ρολόγια μπορεί να χάσουν μια περίοδο σε 10 στην 13η ταλαντώσεις. Βέβαια, είναι πολύ ακριβά τα ατομικά ρολόγια, γι' αυτό και δεν χρησιμοποιούνται στους προσωπικούς υπολογιστές.
Στους προσωπικούς υπολογιστές χρησιμοποιούνται χαμηλότερο κόστος λόγια που είναι απλοί κρίσταλοι. Τα περισσότερα λόγια λοιπόν που είναι απλοί κρίσταλοι είναι λιγότερο ακριβείς. Οι υπολογιστές χρησιμοποιούν λόγια βασισμένους σε κρυστάλλους που χάνουν, μπορεί να χάσουν μία περίοδο σε 1 εκατομμύριο ταλαντώσεις. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι στο βάθος χρόνου δημιουργείται μια απόκληση ρολογίου, clock drift. Η ώρα μπορεί να μετρηθεί με αστρονομικά συστήματα μέτρησης, ώστε να μπορεί κάποιος να συγχρονίσει το τοπικό του ρολόι με βάση αυτά τα στοιχεία που διαβάζει από αστρονομικά δεδομένα. Η παγκόσμια καθιερωμένη ώρα είναι η UTC, Universal Time Coordinated, συντονισμένη ώρα παγκόσμιας εμβέλειας, όπου προσθέτει τα παλμικά δευτερόλεπτα για να είναι σύμφωνο με την αστρονομική ώρα, και το UTC αναμεταδίδεται σε ραδιοφωνικά κύματα και από δορυφόρους και από επίγειους δέκτες. Δηλαδή κάποιος μπορεί να αγοράσει ένα ρολόι που χρησιμοποιεί UTC και το οποίο έχει ένα πομπό για να λαμβάνει αυτά τα κύματα, και μόλις το ανοίξει θα συγχρονιστεί στην ώρα UTC. Υπάρχουν τέτοια ρολόγια που μπορούν και συγχρονίζονται αυτόματα με τα ραδιοκύματα που εκπέμπουν αυτή την UTC ώρα. Και η ακρίβεια είναι από 0,1 έως 10 μιλισεκόντ. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να έχει ένα τέτοιο ρολόι, να συγχρονίζει τον υπολογιστή του, και αυτός ο υπολογιστής να συγχρονίζει τους υπόλοιπους κόμβους της κατανεμημένης συστοιχίας. Υπάρχουν δύο ειδών ρολόγια στα κατανεμημένα συστήματα. Τα λογικά ρολόγια και τα φυσικά ρολόγια. Τα λογικά ρολόγια παρακολουθούν τη διάταξη των γεγονότων ανάμεσα σε γεγονότα, ανάμεσα σε αιτιατά γεγονότα. Δηλαδή, τα λογικά ρολόγια χρησιμοποιούν τη λογική ότι αν εγώ λάβω από μία διεργασία δεδομένα, τότε η λήψη έπεται, βρίσκεται μετά από την αποστολή. Οπότε μπορούν και τοποθετούνται οι συναλλαγές σε μία σειρά με βάση την ανταλλαγή των μηνυμάτων. Ενώ τα φυσικά ρολόγια είναι το hardware, ο timer, όπου κρατάει την ώρα της ημέρας και βρίσκεται βέβαια σε κάθε υπολογιστικό σύστημα. Όπως είπαμε, τα ρολόγια στους υπολογιστές χρησιμοποιούν κρυστάλλους. Οι κρύσταλλοι αυτοί είναι οι κρύσταλλοι quartz. Ανακαλύφθηκαν το 1880 με το φαινόμενο του πιεζοηλεκτρικού από τους... οι αδερφοί Curie ανακάλυψαν αυτούς τους ταλαντωτές, και το 1929 δημιουργήθηκαν αυτοί οι κρύσταλλοι, όπου μπορούν και ταλαντώνονται σταθερά στις τυπικές θερμοκρασίες λειτουργίας και έχουν πολύ μικρές απώλειες. Δηλαδή, ένας καλός ταλαντωτής μπορεί να χάνει ένα δευτερόλεπτο σε 10 χρόνια. Βέβαια, με το καιρό αλλάζει η συχνότητα, αλλάζει η θερμοκρασία, αλλάζει η επιτάχυση του συστήματος και της ταλάντωσης. Γι' αυτό λοιπόν απαιτείται ο συγχρονισμός, όσο καλός και να είναι ο ταλαντωτής. Στα ατομικά ρολόγια, που έχουν, είπαμε, πολύ μεγάλη ακρίβεια, γιατί μπορεί να χάσει μία περίοδο σε 10 ή 13 ταλαντώσεις, ορίζουν το ρολόι ως εξής, ότι ένα δευτερόλεπτο είναι περίπου 9 τρισεκατομμύρια ταλαντώσεις ακτινοβολίας που ανταποκρίνονται στη μετάβαση σε δύο επίπεδα στάθμης σε ένα ειδικό στοιχείο, στο Sensium 133. Η ακρίβεια είναι καλύτερη από ένα δευτερόλεπτο σε 6 εκατομμύρια χρόνια. Και ασφαλώς το χρησιμοποιεί το NIST, το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρητικών της Αμερικής από το 1960. Βέβαια, τα ατομικά ρολόγια είναι πολύ ακριβά. Δεν μπορεί ο καθένας μας να έχει ένα ατομικό ρολόι.
έχουν μόνο κάποιοι οργανισμοί και με βάση τα ατομικά ρολόγια συγχρονίζουν τους δικούς τους διακομιστές και στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι απευθύνονται σε αυτούς τους διακομιστές για να συγχρονίζουν και τα δικά τους ρολόγια. Έτσι λοιπόν, όλα τα άτομα ενός συγκεκριμένου στοιχείου είναι παρόμοια και παράγουν ακριβώς την ίδια συχνότητα. Οι ταλαντώσεις αυτές μετρούνται για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και έτσι εξάγεται η έννοια των δευτερολέπτων και των λεπτών. Ο πρώτος ατομικός ταλαντωτής δημιουργήθηκε το 1949, όπως φαίνεται στο σχετικό slide, και το στοιχείο πια που χρησιμοποιείται είναι το rubidium. Υπάρχουν διάφορες μορφές ώρας. Για παράδειγμα το UT0, που είναι η μέση τιμή της ηλιακής ώρας στο Greenwich, το UT1, που χρησιμοποιεί την έννοια του πολικού μηχανισμού, το UT2, το οποίο βασίζεται στο UT1 και χρησιμοποιεί τις εποχιακές διακυμάνσεις, και το UTC, που είναι η επίσημη ώρα που μετράται σε ατομική κλίμακα χρόνου. Σχεδόν πια όλα πια είναι στο UTC. Το UTC λοιπόν είναι το Coordinated Universal Time, βασίζεται στο International Atomic Time με προσθήκη δευτερολέπτων προκειμένου να αντισταθμίζει την περιστροφή της Γης που σιγά σιγά επιβραδύνει, και χρησιμοποιείται το Γρηγοριανό ημερολόγιο, Gregorian Calendar. Η περιστροφή της Γης, όπως γνωρίζουμε, επιβραδύνεται σιγά σιγά. Βέβαια, όχι με ανησυχητικό ρυθμό, απλώς επιβραδύνεται. Θα πρέπει λοιπόν να προσθέτονται έξτρα δευτερόλεπτα προκειμένου να υπάρχει συνέπεια ανάμεσα στην ώρα που υπαριστεί και στα αστρονομικά δεδομένα. Έτσι λοιπόν, το UTC, το οποίο είναι το πρότυπο που χρησιμοποιούν όλοι, προσθέτει κατά διαστήματα αυτά εδώ τα leap seconds. Δηλαδή αποφασίζει τον NIST να προσθέσει κάποια δευτερόλεπτα και η πρόσθεση των δευτερολέπτων γίνεται με το να παγώσει ο χρόνος εκείνη τη στιγμή για ένα δευτερόλεπτο, να μην μετρηθεί ο χρόνος, και μόλις περάσει π.χ. το ένα δευτερόλεπτο, τότε συνεχίζει να μετράει ο χρόνος. Το UTC είναι σχεδόν ίδιο με το Greenwich Mean Time, το GMT, η ώρα του αστεροσκοπίου του Λονδίνου, του Greenwich. Έχει ελάχιστα δευτερόλεπτα διαφορά. Το UTC απέχει περίπου 0,9 δευτερόλεπτα από το UT1. Τα ατομικά δευτερόλεπτα δεν μπορούν να κρατήσουν τη μέση ώρα, που λέγεται mean time, και το mean time χρησιμοποιείται για να μετριέται η περιστροφή της Γης. Γι' αυτό στα ατομικά ρολόγια δεν προστίθονται έξτρα δευτερόλεπτα. Τα φυσικά ρολόγια στους υπολογιστές χρησιμοποιούν, όπως είπαμε, τους ταλαντωτές quartz. Αυτοί οι ταλαντωτές έχουν ένα σταθερό ρυθμό ταλαντώσεων και υπάρχει ένα σήμος ολοκληρωμένο κύκλωμα που κρατάει την ώρα. Αυτό το κύκλωμα, μάλιστα, έχει μια εφεδρική μπαταρία, τη συναντάμε σε κάθε υπολογιστή, συνήθως είναι μία μπαταρία ρολογιού, μία στρόγγυλη μπαταρία, π.χ. CR2032, η οποία τροφοδοτεί το ολοκληρωμένο αυτό κύκλωμα του σήμος με ενέργεια όσο ο υπολογιστής είναι κλειστός. Βέβαια, όσο ο υπολογιστής είναι ανοιχτός, η τροφοδοσία γίνεται κανονικά από την πρίζα, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Αλλά όταν κλείσει ο υπολογιστής, προκειμένου να διατηρηθεί η ώρα, θα πρέπει να τροφοδοτείται με ενέργεια. Γι' αυτό μερικές φορές που ανοίγει κάποιος τον υπολογιστή και παρατηρεί το μήνυμα ότι η ώρα πρέπει να ρυθμιστεί σε αυτό το σύστημα, τότε είναι μια καλή ένδειξη ότι πρέπει να αντικαταστήσει την μπαταρία. Αυτή η μπαταρία που βρίσκεται στους υπολογιστές και τροφοδοτεί με ενέργεια το σήμος μετρητή, έχει διάρκεια ζωής περίπου 7 χρόνια. Το λειτουργικό σύστημα προγραμματίζει το χρονιστή για να δημιουργεί διακοπές περιοδικά, και όταν δημιουργείται αυτή η διακοπή, τότε ο υπεξεργαστής σταματάει την εκτέλεση της διεργασίας που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή υπό εκτέλεση και εκτελεί
την ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής του λειτουργικού συστήματος, όπου είναι το τμήμα του λειτουργικού συστήματος που αποφασίζει τι θα εκτελέσει μετά, δηλαδή ο χρονοδρομολογητής. Κάτι που το είχαμε δει στα λειτουργικά συστήματα. Το λειτουργικό σύστημα μπορεί να προγραμματίσει τον μετρητή, τον χρονιστή, να δημιουργεί διακοπές ανά 60, 100, 250 ή ακόμα και 1000 διακοπές σε δευτερόλεπτο. Το Linux 2.6 μπορεί να ρυθμίσει το χρονιστή ακόμα και με ακρίβεια 1000 Hz. Βέβαια, όσες περισσότερες διακοπές γίνονται, τόσο μεγαλύτερη επιβάρηση υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει ο αριθμός των διακοπών να προγραμματίζεται σε μια λογική τιμή. Συνήθως είναι 100 ή 250. Οι σημερινοί υπολογιστές φέρουν και το ολοκληρωμένο κύκλωμα PIT, Programmable Interval Timer, Intel 8253 ή 8254, που μπορεί να προγραμματιστεί να δίνει όλες αυτές τις διακοπές. Γιατί στο παρελθόν δεν υπήρχε η έννοια του προγραμματισμού των διακοπών, ήταν fixed. Αλλά πια στους υπολογιστές μπορεί να προγραμματιστεί ο αριθμός των διακοπών ανά δευτερόλεπτο. Η ώρα συνδέεται με τα εξής προβλήματα σε κατανεμημένα συστήματα. Δύο ρολόγια δύσκολα συμβαδίζουν και οι ταλαντοειδές quartz αλλανούνται σε ελαφρώς διαφορετικές συχνότητες. Τα ρολόγια χτυπάνε σε διαφορετικούς ρυθμούς, έχουν διαφορετικές ταλαντώσεις και δημιουργούνται με το καιρό ένα κενό ανάμεσα στον αντιλαμβανόμενο χρόνο και στον χρόνο που αυτά φέρουν, με συνέπεια να αρχίσει να αυξάνεται αυτή η απόκληση. Υπάρχει λοιπόν η έννοια της απόκλησης, clock drift, η διαφορά μεταξύ σε δύο ρολόγια σε ένα συγκεκριμένο σημείο της ώρας, και το clock skew που είναι η λόξωση, που υπολογίζεται ως clock drift διά τον αριθμό είτε των ημερών είτε των λεπτών. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, έχουμε δύο ρολόγια που το καθένα έχει το δικό του ταλαντωτή quartz και κάποια στιγμή είναι και τα δύο συγχρονισμένα στις 8 η ώρα. Μετά από 35 μέρες παρατηρούμε ότι το ένα ρολόι δείχνει 8 και 24 και το άλλο 8 και 1 και 48. Ενώ η ώρα είναι 8 η ώρα. Αυτό δείχνει ότι σε 35 μέρες παρατηρήθηκε στο πρώτο ρολόι μία λόξωση 84 δευτερολέπτων, ενώ στο δεύτερο ρολόι παρατηρήθηκε μία λόξωση 108 δευτερολέπτων. Αν θέλουμε να υπολογίσουμε την ολίσθηση, θα πρέπει να διαιρέσουμε τον αριθμό των δευτερολέπτων με τη μονάδα του χρόνου. Στο πρώτο ρολόι λοιπόν έχουμε 84 δευτερόλεπτα σε 35 μέρες, που σημαίνει ότι υπάρχει η τιμή 2,4 δευτερόλεπτα ανά ημέρα, ενώ στο δεύτερο υπάρχει η τιμή 108 δευτερόλεπτα σε 35 μέρες, δηλαδή 3,1 δευτερόλεπτα ανά ημέρα. Υπάρχει μια σχέση που συνδέει τον χρονιστή του κόμβου, το ρολόι, με την πραγματική ώρα. Αυτή η σχέση είναι μονοτονική. Στο παράδειγμά μας βλέπουμε στον άξονα Χ τον πραγματικό χρόνο και στον άξονα Y το χρόνο του ρολογιού. Ένα ιδανικό ρολόι θα είχε μια τελείως γραμμική σχέση με 45 μοίρες κλίση, που σημαίνει ότι ένα δευτερόλεπτο πραγματικού χρόνου αντιστοιχεί σε ένα δευτερόλεπτο χρόνου που έχει μετρήσει ο ταλαντωτής. Όμως, αυτό το τέλειο ρολόι που θα έπρεπε να έχει DC προς DT, δηλαδή ο computed time προς universal time ίσον 1, δεν το συναντάμε συχνά. Συνήθως έχει απόκληση. Έτσι λοιπόν,
σε ένα αργό ρολόι παρατηρούμε ότι, για παράδειγμα, ένα δευτερόλεπτο στο UTC time αντιστοιχεί σε π.χ. 0,99 κτλ. Δηλαδή, σε μια μικρότερη τιμή που έχει μετρήσει το ρολόι του συστήματος. Αυτό έχει συνέπεια να υπάρχει μια απόκληση ως προς την ιδανική σχέση, μια απόκληση που υπολογίζεται με το DC προς DT και έχει τιμή μικρότερη από 1. Ομοίως, αν έχουμε ένα γρήγορο ρολόι, τότε ένα δευτερόλεπτο του UTC time μπορεί να αντιστοιχεί σε 1,01 του computing time. Ομοίως, πάλι υπάρχει μια απόκληση, όπου το DC προς DT τώρα έχει τιμή μεγαλύτερη από 1. Συνοψίζοντας τις τρεις αυτές περιπτώσεις, έχουμε λοιπόν το perfect ρολόι που έχει τιμή 1, το slow ρολόι που έχει μικρότερη από 1 και το fast ρολόι που έχει τιμή μεγαλύτερη από 1. Κάθε ρολόι έχει ένα μέγιστο ποσοστό λόχωσης που υπολογίζεται από τη σχέση 1 πλην π μικρότερο ίσο του DC προς DT μικρότερο ίσο του 1 συν π, όπου π είναι αυτή η απόκληση. Τα δύο ρολόγια μπορούν να έχουν λόχωση της τάξης 2π dt σε χρόνο dt και για να οριοθετήσουμε τη λόξωση θα πρέπει να επανασυγχρονίζουμε τους κόμβους κάθε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που υπολογίζεται να είναι δέλτα προς 2π. Πώς συγχρονίζουμε όμως τους κόμβους? Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι η κεντρικοποιημένη αλγόριθμη, όπου ένας κεντρικός υπολογιστής υπαγορεύει την ώρα, όπως ο αλγόριθμος του Christian ή ο αλγόριθμος του Berkeley. Υπάρχουν και οι κατανεμημένοι αλγόριθμοι, όπου υπάρχουν πολλά επίπεδα ιεραρχίας χρόνου και χρησιμοποιούν την έννοια του client-server. Παραδείγματα σε αυτή την κατηγορία είναι το NTP, του Lamport και τα διανυσματικά ρολόγια. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε συνέχεια. Ένα ερώτημα βέβαια που μας απασχολεί κατά το συγχρονισμό των ρολογιών είναι κατά πόσο επιτρέπεται ο συγχρονισμός με επαναφορά. Δηλαδή σε περίπτωση που παρατηρήσουμε ότι το ρολόι μας έχει πάει πολύ πιο μπροστά από την κανονική ώρα, μπορούμε κατευθείαν να αφαιρέσουμε τα παραπάνω λεπτά και δευτερόλεπτα και να φέρουμε το ρολόι του κόμβου στην πραγματική χρονική τιμή. Πρέπει να αποφεύγετε αυτό. Πρέπει να αποφεύγετε γιατί απαραβιάζει την ιδιότητα της μονοτονικής ώρας που εννοείται ότι υπάρχει σε ένα σύστημα. Και με βάση αυτή την έννοια της μονοτονικής ώρας εκτελούνται τα προγράμματα. Για παράδειγμα το make, είπαμε, απαιτεί τα πηγαία αρχεία να έχουν μεταγενέστερη ώρα από τα αντικειμενικά αρχεία προκειμένου να τα κάνει compile, αλλιώς τα αγνοεί. Μία λύση βέβαια είναι να σταματήσουμε την ώρα μέχρι να έρθει κατάλληλη στιγμή. Βέβαια είναι λάθος αυτή η προσέγγιση, γιατί το λειτουργικό σύστημα χρειάζεται την ώρα, δεν γίνεται να παγώσει η ώρα σε ένα λειτουργικό σύστημα. Η ενδεδειγμένη λύση είναι να γίνει μια αργή λόξωση για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να πλησιάσει η πραγματική τιμή την τιμή του υπολογιστή. Δηλαδή, ο υπολογιστής εκεί που θα θεωρούσε ότι πέρασε ένα δευτερόλεπτο να το καθυστερεί λίγο το ρολόι και να το έχει π.χ. 1,1 την τιμή. Θεωρούμε λοιπόν ότι ορίζουμε τον υπολογιστή με πραγματική ώρα και γι' αυτό δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να γυρίσει το ρολόι πίσω. Η ψευδέστηση του χρόνου που γυρνάει πίσω μπορεί να μπερδέψει τη διάταξη των μηνυμάτων και το λειτουργικό το σύστημα. Άρα λοιπόν να αντιμετωπίζω τη λόξωση με σταδιακή διόρθωση του ρολογιού. Αν το ρολόι στο σύστημά μας πάει πιο γρήγορα, κάνουμε το ρολόι να πηγαίνει πιο αργά μέχρι να συγχρονίσει με την πραγματική ώρα, ενώ αν πάει πιο αργά, κάνουμε το ρολόι να πηγαίνει πιο γρήγορα. Το λειτουργικό σύστημα μπορεί να αλλάξει το ρολόι με τις διακοπές.
Αν το σύστημα π.χ. απαιτεί διακοπές κάθε 17 μιλισεκόντ, αλλά το ρολόι είναι πολύ αργό, το λειτουργικό σύστημα μπορεί να ρυθμίσει τον προγραμματιζόμενο χρονιστή να δίνει διακοπές κάθε 15 μιλισεκόντ. Είτε υπάρχει και διόρθωση απολογισμικό, μπορεί να γίνει και αυτό. Η ρύθμιση αλλάζει βέβαια την κλίση της ώρας του συστήματος. Είναι μια γραμμική συνάρτηση αντιστάθμισης. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε ότι το ρολόι στο σύστημά μας πάει πιο γρήγορα, οπότε το DC προς DT είναι μεγαλύτερο του 1. Στο σημείο που ανακαλύπτουμε ότι πρέπει να συγχρονίσουμε το σύστημα, μειώνουμε τις διακοπές και έτσι λοιπόν αλλάζει η κλίση και έχει ως συνέπεια να συγχρονιστεί. Το ρολόι λοιπόν συγχρονίστηκε και θα πρέπει να γίνεται περιοδικά αυτός ο έλεγχος, ώστε να διατηρείται αυτή η σχέση. Σε περίπτωση βέβαια που δεν σταματήσει η αλλαγή της κλίσης, τότε παρατηρείται ότι το ρολόι γίνεται πολύ πιο αργό. Άρα λοιπόν θα πρέπει ομοίως να διορθωθεί. Όταν έρθει η περίοδος συγχρονισμού, το ρολόι θα πρέπει να επανασυγχρονίζεται. Η επιτυχής εφαρμογή μιας δεύτερης γραμμικής συνάρτησης μπορεί να μας φέρει πιο κοντά στην πραγματική κλίση. Παρακολουθεί τις τροποποιήσεις και εφαρμόζεται συνέχεια και, για παράδειγμα, στο λειτουργικό σύστημα Linux, Unix γενικότερα, υπάρχει το πρόγραμμα AdjustTime. Μπορούμε να το δούμε αν κάνουμε PS AXUW, όπου θα δούμε ότι εκτελείται αυτό το πρόγραμμα. Για να πάρουμε την ακριβή ώρα, συνδέουμε έναν δέκτη GPS σε κάθε υπολογιστή. Το GPS, το παγκόσμιο σύστημα πλοήγησης, παρέχει πληροφορίες ώρας. Έτσι λοιπόν, ένας δέκτης GPS μπορεί να λάβει την ώρα και να την μεταδώσει σηριακά σε έναν υπολογιστή. Η απόκληση που θα έχει από αυτή την ώρα θα είναι σύμπλην 1 millisecond σε ώρα UTC. Μπορούμε να συνδέσουμε ένα ραδιοφωνικό δέκτη παγκόσμιας ώρας, όπου όπως είπαμε εκπέμπονται σε όλη τη γη αυτά τα κύματα, τα ραδιοκύματα που μεταφέρουν την έννοια του χρόνου. Θα μπορούσαν να γίνονται χρονικές αναμεταδόσεις από το DC ή ένας δέκτης GOS από άλλους δορυφόρους και άλλα κλίμακα. Αλλά το θέμα ποια είναι με όλα αυτά, ότι υπάρχει μεγάλο κόστος με την αγορά όλων αυτών των δεκτών και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά σημεία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πάρουμε την ακριβή ώρα ρωτώντας κάποιο άλλο σύστημα. Συγχρονίζοντας λοιπόν το χρονιστή μας από κάποια άλλη μηχανή, με μία που έχει μεγαλύτερη ακρίβεια βέβαια και μία μηχανή που παρέχει πληροφορίες ώρας. Έτσι αυτό λοιπόν ονομάζεται time server, διακομιστής ώρας. Η πιο απλή τεχνική προγραμματισμού χρησιμοποιεί το Remote Procedure Call, RPC. Άρα λοιπόν ένας υπολογιστής ρωτάει έναν άλλο υπολογιστή με το RPC τι ώρα έχεις και ο διακομιστής απαντάει η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 3.42 ας πούμε και 19. Αυτό βέβαια δεν χρησιμοποιεί την έννοια της καθυστέρησης του δικτύου και γενικότερα είναι μια απλή τεχνική η οποία όμως έχει εγκαταλειφθεί. RPC υπηρεσίες υπάρχουν σε κάθε σύστημα και είναι για παράδειγμα το RDate, Remote Date ή RTime, Remote Time. Είναι υπηρεσίες που πια είναι απενεργοποιημένες εκ προεπιλογής, αλλά μπορεί κάποιος να τις ενεργοποιήσει στο σύστημά του και να απαντούν σε ερωτήματα Remote Procedure Call, RPC, από κάποιον άλλον υπολογιστή. Ένας αλγόριθμος που χρησιμοποιεί την έννοια της ώρας σε κατανεμένο σύστημα είναι ο αλγόριθμος του Christian. Βασίζεται στην ύπαρξη ενός διακομιστή ώρας. Ο time server διατηρεί ακριβή ώρα χρησιμοποιώντας ένα ρολόι, για παράδειγμα ραδιοφώνου ή κάποια άλλη έγκυρη πηγή ώρας όπως GPS ή ατομικό ρολόι. Όλοι οι υπόλοιποι υπολογιστές συγχρονίζονται από αυτόν, πάλι χρησιμοποιούνται procedure call, δηλαδή κλίσεις απομακρυσμένων διεργασιών, remote procedure call, και βέβαια
Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση, εδώ πέρα λαμβάνεται υπόψη η καθυστέρηση του δικτύου. Έτσι λοιπόν, οι κόμβοι που συγχρονίζονται έχουν όσο το δυνατόν πιο σωστή ώρα. Γίνεται. Έτσι λοιπόν, ο αλγόριθμος του Κριστιαν, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1989, το δημιούργησε ο Κριστιαν, επιτυχάνει το συγχρονισμό μόνο αν το round trip είναι σύντομο σε σχέση με την απαιτούμενη ακρίβεια. Και υπάρχουν κάποιες υλοποιήσεις που χρησιμοποιούν ένα μόνο σερβερ χωρίς να υπάρχει redundancy. Απαιτείται λοιπόν να μάθει ένας κόμβος P το χρόνο από ένα διακομιστή σερβερ S και αφού λάβει το αίτημα, ο S ετοιμάζει μια απάντηση και συμπληρώνει την ώρα T από το δικό του ρολόι. Στη συνέχεια το P υπολογίζεται ως TAF συν RTT δια 2. Τι είναι το RTT? Είναι το Round Trip Time. Από τη στιγμή που γνωρίζει ένας σερβερ πότε έλαβε το μήνυμα και πότε το έστειλε, μπορεί ο πελάτης να υπολογίσει το χρόνο που απαιτήθηκε για να μεταδοθεί το μήνυμα από τον πελάτη στο σερβερ και υποθέτουμε ότι ο ίδιος χρόνος αντίστροφα είναι ίδιος, δηλαδή από το σερβερ προς τον πελάτη. Ο αλγόριθμος λοιπόν του Κριστιαν τοποθετεί κάποια όρια στην ακρίβεια του αποτελέσματος. Έτσι λοιπόν, έστω τη χρονική στιγμή T0 στέλνεται το αίτημα στον σερβερ, ο σερβερ το επεξεργάζεται και μετά από κάποια στιγμή στέλνει την απάντηση όπου ο πελάτης το λαμβάνει στη χρονική στιγμή TAF1. Έτσι λοιπόν, το εκτινόμενο overhead είναι TAF1 μείον TAF0 δια 2, υποθέτοντας ότι ο χρόνος επεξεργασίας του σερβερ είναι ελάχιστος. Έτσι λοιπόν, η ώρα του πελάτη ορίζεται σαν TAF server, η ώρα που στέλνει ο σερβερ, συν TAF1 μείον TAF0 δια 2. Αυτή λοιπόν η εξίσωση μας υπολογίζει τον χρόνο, τον νέο χρόνο που θα πρέπει να έχει ο κόμβος. Τα όρια σφάλματος είναι ως εξής. Απαιτείται ένα χρονικό διάστημα από το TAF0 ως το σημείο που λαμβάνει ο σερβερ το μήνυμα, οπότε έχουμε εδώ πέρα TAF-min. Ο παλιός χρόνος λοιπόν μηνύματος που φτάνει στο σερβερ και στη συνέχεια ομοίως υπάρχει ένα όριο TAF-min στον πιο πρόσφατο χρόνο μηνύματος που φεύγει, άρα το εύρος είναι TAF1 μείον TAF0 μείον 2 TAF-m. Η ακρίβεια λοιπόν του αποτελέσματος υπολογίζεται συμπλήν TAF1 μείον TAF0 δια 2 μείον TAF-minimum. Δεν έχει μεγάλη ακρίβεια αυτός ο αλγόριθμος, αλλά εντούτοις ήταν μια πολύ καλή προσέγγιση. Για παράδειγμα, ο TAF0 αν στάλθηκε έτοιμα στις 5.08.15.100 και λήφθηκε απάντηση στις 5.08.15.900 και η απάντηση περιέχει 5.09.25.300, τότε υπολογίζουμε το TAF1 μείον TAF0 που είναι 800 μιλισεκόντ. Άρα, αν το διαιρέσουμε δια 2, έχουμε 400 μιλισεκόντ. Γιατί θεωρούμε ότι ο χρόνος που μεταδίδεται το μήνυμα από εμάς προς το σερβερ είναι ίδιος με το χρόνο που απαιτείται για να μεταδοθεί από το σερβερ προς τα εμάς. Άρα λοιπόν η χρονική στιγμή αυτών των δύο δια 2 μας δίνει το κάθε διάστημα. Έτσι λοιπόν ορίζει την ώρα στο TIF server στην elapsed, δηλαδή η ώρα που έδωσε ο σερβερ συν την ώρα για να έρθει απάντηση από το σερβερ σε εμάς. Και έτσι λοιπόν συγχρονίζεται το ρολόι. Ομοίως τα προηγούμενα νούμερα μπορούμε να τα δούμε και οπτικά στο συγκεκριμένο διάγραμμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι 800 είναι ο χρόνος ο συνολικός που έχει απόσταση το TAF0 και το TAF1 και αυτό σημαίνει λοιπόν ότι στην καλύτερη περίπτωση, άρα 400 μιλισεκόντ έχει απόσταση, δηλαδή συν πλην 200.
Έτσι λοιπόν υπολογίζεται ο χρόνος, ο νέος χρόνος στον κόβο. Ο αλγόριθμος του Κριστιαν συγχρονίζει τις μηχανές με βάση ένα UTC δέκτη και απαιτεί την ώρα από το σερβερ κάθε δέλτα προς 2π δευτερόλεπτα. Και βέβαια θα πρέπει κάθε φορά να αυξάνει την ώρα που στέλνει ο σερβερ με το χρόνο που απαιτείται για να σταλεί απάντηση από το σερβερ στον κόβο. Και για να υπολογίσουμε το tough reply, χρησιμοποιείται το tough rex in tough reply δια 2. Βέβαια, βελτιώνει την ακρίβεια με το να γίνονται κάποια σειρά μετρήσεων. Στον αλγόριθμο του Berkeley, που είναι κάτι διαφορετικό από τον αλγόριθμο του Christian, δεν υπάρχει ακριβής ώρα σε κανένα κόβο, διατηρείται μία μέση ώρα, δηλαδή όλοι οι κόμβοι συνεργατικά υπολογίζουν μία μέση ώρα, γιατί θεωρώντας ότι όλοι οι κόμβοι φέρουν κάποια σωστά στοιχεία, ένα διακομιστής ρωτάει τους υπολείπους για την ώρα, βρίσκει τη μέση ώρα και ενημερώνει για τις ρυθμίσεις που πρέπει να κάνει ο κάθε κόμβος. Υπάρχει δυνατότητα να αγνοηθεί κατά τον υπολογισμό κάποια ώρα που έχει μεγάλη απόσταση από το μέσο όρο. Έτσι λοιπόν, στον αλγόριθμο του Berkeley χρησιμοποιείται συστήματα που δεν έχουν κάποιο δέκτη ακρίβειας, γιατί όπως είπαμε μας ενδιαφέρει η σειριοποίηση των συναλλαγών και όχι τόσο η ακριβής ώρα. Άρα λοιπόν, σε ένα σύστημα που δεν έχουμε δέκτη, μας ενδιαφέρει όλοι τουλάχιστον οι υπολογιστές που συμμετέχουν σε αυτό το σύστημα να έχουν την ίδια ώρα. Έτσι λοιπόν, κρατάει τα ρολόγια συγχρονισμένα το ένα με το άλλο. Ένας υπολογιστής είναι ο master και οι άλλοι είναι slaves. Ο master περιοδικά σταθμοσκοπεί πόλους του slaves και τους χρόνους τους. Βρίσκει τους μέσους χρόνους και επιστρέφει τις διαφορές στους slaves. Οι επικοινωνιακές καθυστερήσεις αντισταθμίζονται όπως στον αλγόριθμο του Christian, δηλαδή λαμβάνεται υπόψη η καθυστέρηση μετάδοσης από τον έναν στον άλλον. Αν αποτύχει ένας master, τότε εκλέγεται ένας άλλος master και στο paper που είχε δημοσιοποιηθεί το 1989 συγχρόνιζαν 15 υπολογιστές σε 25 μιλισεκόν, αρκετά γρήγορα. Οι μηχανές όλες βέβαια απαιτούν να τρέχουν κάποιον δαίμονα χρόνου, time daemon. Εφαρμόζεται ένα πρωτόκολλο σε αυτή τη διεργασία, επιλέγεται με κλήρωση ποιος θα είναι ο master και οι άλλες μηχανές είναι slaves. Ο master είναι αυτός που ρωτάει τους άλλους πελάτες και κάνει τους υπολογισμούς. Δεν είναι ότι αυτός έχει την απόλυτη ώρα και καθορίζει την ώρα σε όλους τους άλλους, απλώς κάνει τους υπολογισμούς και ενημερώνει τους άλλους για τη σωστή ώρα. Ο master σταθμοσκοπεί κάθε μηχανή περιοδικά, ρωτάει την ώρα, τι ώρα έχει και όταν πάρει τα αποτελέσματα υπολογίζει το μέσο όρο, ασφαλώς λαμβάνοντας υπόψη και τη δικιά του ώρα και στη συνέχεια στέλνει τις διορθωτικές τιμές σε κάθε κόμβο. Βέβαια, μπορεί να ακυρώσει κάποιους κόμβους, να μην τους λάβει υπόψη, αν έχουν μεγαλύτερη απόκληση από το συνηθισμένο ως προς το μέσο όρο. Ο αλγόριθμος είναι σχεδιασμένος να αγνοεί αναγνώριση από ρολόγια όπου έχει πολύ μεγάλη απόκληση και υπολογίζει ένα μέσο όρο ανοχής φαλμάτων και ασφαλώς αν αποτύχει ο master μπορεί να αναλάβει κάποιος άλλος slave. Άρα, ποια είναι τα βήματα για τον αλγόριθμο του Berkeley? Επιλέγεται ένας master μέσω της διαδικασίας εκλογής. Στη συνέχεια ρωτάει τους slaves τι χρόνο έχουν εκείνη τη στιγμή. Παρακολουθώντας το round trip time, ο master υπολογίζει τη σωστή τιμή της χρονικής στιγμής και παίρνει το μέσο όρο των ρολογιών, βέβαια αγνοώντας τιμές που υπερβαίνουν κατά πολύ το μέσο όρο. Είναι μια τιμή που ρυθμίζεται από το διαχειριστή. Και ο master στέλνει λοιπόν ένα ποσό συν ή πλην δευτερολέπτων, όπου θα πρέπει ο κάθε κόμβος να προσαρμόσει το ρολόι του. Έτσι λοιπόν αποφεύγεται περαιτέρω αβεβαιότητα εξαιτίας του round trip time. Για παράδειγμα, κάποια χρονική στιγμή ο time diamond ρωτάει όλους τους κόμβους τι ώρα έχουν. Για παράδειγμα λέει, εγώ έχω 3 ώρα. Ο κόμβος α που λέει 2,5 απέχει 10 λεπτά, ένας άλλος απέχει 25 δευτερόλεπτα και αυτός απέχει 0. Στη συνέχεια κάνει τις πράξεις, βρίσκει μέσο όρο 0 συν 10 συν 25 για να δει ποια είναι η τιμή που θα έπρεπε να έχουν οι κόβοι
και στέλνει την αντίστοιχη διορθωτική τιμή σε κάθε κόμβο. Δηλαδή, συν 15 στον ένα κόμβο, μείον 20 στον άλλον, συν 5 στον εαυτό του. Αυτό βέβαια απαιτεί χρονοσφραγίδες από κάθε κόμβο. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ 3 η ώρα, απαντάνε όλοι 3.25, 2.50, 9 και 10. Αγνοεί το 9 και 10, γιατί απέχει κατά πολύ από το μέσο όρο των υπόλοιπων κόμβων και υπολογίζεται η μέση τιμή, δηλαδή 3.25, 2.50 και 3 δια 3. Η μέση τιμή λοιπόν πρέπει να είναι 3.05 και προσθέτεται και στέλνεται το offset σε κάθε client αλλά και στον εαυτό του. Και οι δύο προσεγγίσεις που μελετήθηκαν ως τώρα είναι κεντρικές. Βέβαια υπάρχουν και μη συγκεντρωτικοί αλγόριθμοι, όπου υπάρχουν πολλά στρώματα, πολλά επίπεδα από διακομιστές, όπου ιεραρχικά ενημερώνονται όλοι για την ώρα. Μετανίδουν λοιπόν την ώρα στην αρχή κάθε διαστήματος, μαζεύουν όλες τις άλλες μεταδόσεις που φτάνουν σε μια περίοδο S, χρησιμοποιούν το μέσο όρο όλων των τιμών των αναφερόμενων χρόνων και οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα, το AirDate που το είδαμε και προηγουμένως, το Remote Procedure Call και το Network Time Protocol, NTP, το οποίο είναι αυτό που χρησιμοποιείται πια σε κάθε server. Χρησιμοποιεί προχωρημένες τεχνικές για την ακρίβεια της τάξης του 1 με 50 μιλισεκόντου. Το AirDate λοιπόν είναι μια εντολή Linux, του Unix γενικότερα, και το πρωτόκολλο της ώρας δικτύου, όπου η υπηρεσία παρέχεται ως Remote Procedure Call από ένα απομακρυσμένο διακομιστή. Αυτό αντικαταστάθηκε από το NTP Network Time Protocol ή NTPD Network Time Protocol Diamond. Αντίθετα με το NTP, αυτό που χρησιμοποιείται πια, το R-Date ορίζει τη νέα ώρα αμέσως και είναι πιο κατάλληλο για καταστάσεις όπως για την αρχική ρύθμιση, initial setup. Το R-Date χρησιμοποιεί τη θύρα 37, είτε TCP είτε UDP. Το πρωτόκολλο NTP που παρουσιάστηκε το 1985 είναι από τα πιο παλιά πρωτόκολλα στο ίντερνετ, γιατί το πρόβλημα του συγχρονισμού από πολύ παλιά υπήρξε ως ένα θέμα που απασχολούσε τους ειδικούς στα παράλληλα καταναμένα συστήματα και όλοι οι κόβοι συμμετέχουν στο συγχρονισμό του δικτύου. Η ακρίβεια στο NTP είναι σε μερικά μικροσεκόντ, χρησιμοποιείται η UDP θύρα 123, UDP για να υπάρχει μικρότερο overhead στο δίκτυο από το TCP. Χρησιμοποιεί UTC ώρα και είναι στάνταρ του ίντερνετ σύμφωνα με το κείμενο RFC Request for Comment 1305. Η στόχη του NTP είναι ότι δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους clients να είναι συγχρονισμένοι με την ίδια ακρίβεια, παρόλο που υπάρχει κάποια καθυστέρηση στα μηνύματα, και χρησιμοποιεί στατιστικές τεχνικές για να φιλτράρει τα δεδομένα και να μπορεί να υπολογίζει την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Παρέχει αξιοπιστία, ακόμα και σε απώλεια συνδεσιμότητας μπορεί να λειτουργήσει, υπάρχουν πολλά μονοπάτια, πολλοί servers, υπάρχει τα offset effects υπολογίζονται, παρέχει προστασία σε παρεμβολές και ασφαλώς έχει την έννοια των διαφορετικών γεωγραφικών ζωνών. Δηλαδή μπορεί να είναι NTP κοινό σε όλους τους υπολογιστές του ίντερνετ, αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα το έχουμε ρυθμίσει στο GMT-2, ώστε να έχουμε την ώρα που αντιστοιχεί στη δικιά μας γεωγραφική ζώνη. Οι NTP servers, όπως είπαμε, είναι ιεραρχικά κατανεμημένοι. Ανήκουν σε διάφορα επίπεδα. Επίπεδο 1, First Stratum, όπως ονομάζεται, όπου οι μηχανές είναι συνδεμένες απευθείας στην ακριβή πηγή ώρας. Second Stratum, όπου οι μηχανές συγχρονίζουν από τις μηχανές του πρώτου Stratum και ούτω καθεξής. Χρησιμοποιείται το Multicast για υψηλές ταχύτητες LAN και το Procedure Call, παρόμοια τεχνική με αυτή του Christian. Είναι συμμετρική μέθοδος, δηλαδή οι ζευγάρια σερβερ ανταλλάσσουν μηνύματα και διατηρούν τα δεδομένα για να βελτιώνουν το συγχρονισμό με την ώρα και όλα τα μηνύματα παραδίδονται με το UDP χρησιμοποιώντας ένα αναξιόπιστο τρόπο, δηλαδή ακόμα και να χαθούν κάποια μηνύματα δεν προκαλεί πρόβλημα.
Τα NTP μηνύματα ανταλλάσσονται σε ζευγάρια όπου υπολογίζεται το offset, η καθυστέρηση, υπολογισμός λαθών και με ένα στατιστικό τρόπο βρίσκεται ο πιο σωστός, ο προτιμότερος διακομιστής, δηλαδή όσο πιο χαμηλό στράτουμ έχει και όσο πιο χαμηλή συνολική διασπορά και βέβαια απόσταση από τον δικό μας κόμβο. Στη δομή του μηνυμάτων του NTP υπάρχει η έννοια του leap second, δηλαδή μπορεί μερικές φορές ένα λεπτό να έχει 59 δευτερόλεπτα, 60 ή 61, ο αριθμός έκδοσης, η μέθοδος που χρησιμοποιείται, άμα είναι συμμετρική unica στην broadcast, ποιο stratum χρησιμοποιήθηκε για το συγχρονισμό της ώρας, το stratum 1 όπως είπαμε βρίσκεται στην υψηλότερη ιεραρχία και είναι οι διακομιστές που απευθείας συνδέονται σε ένα ατομικό ρολόι, σε ένα GPS ή σε κάποιο άλλο δέκτη αστρονομικών δεδομένων. Χρονικό διάστημα σταθμοσκόπησης, κάθε πότε γίνεται αυτό το ερώτημα και η ακρίβεια του τοπικού ρολογιού που είναι μια δύναμη του 2. Στη δομή των μηνυμάτων επίσης υπάρχει και έννοια της καθυστέρησης της ρίζας, δηλαδή ο χρόνος που χρειάστηκε από τον πελάτη μέχρι το server και από το server στον πελάτη, το γνωστό round trip time. Και αναφέρεται επίσης, ο server απαντάει με το ID του ρολογιού. Άμα είναι Atomic, NIST Dial-Up, Radio, GPS κτλ. Υπάρχει αναφορά της χρονοσφραγίδας και μία υπογραφή, πιστοποίηση, γιατί όπως γνωρίζουμε στην ασφάλεια είναι πολύ σημαντικό ο server να υπογράφει τα μηνύματα, ώστε να μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι επειδή το UDP είναι connectionless protocol, θα υπήρχε περίπτωση στο NTP κάποιος άλλος κακόβουλος διακομιστής να στέλνει λαθασμένες χρονοσφραγίδες και να επηρεάζει το δικό μας σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν το NTP χρησιμοποιεί υπογραφές ώστε να επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία του μηνύματος. Στην δομή των μηνυμάτων, τη χρονική στιγμή TAF1 είναι η στιγμή που γεννιέται η χρονοσφραγίδα, η χρονική στιγμή TAF2 συνδέεται με τη στιγμή που λαμβάνεται η χρονοσφραγίδα και στο TAF3 τη στιγμή που μεταδίδεται η χρονοσφραγίδα. Η χρονοσφραγίδα που έφτασε βέβαια είναι διαφορετική από την τελευταία χρονοσφραγίδα, γιατί αλλιώς σημαίνει ότι έχουμε το ίδιο μήνυμα που ήρθε δύο φορές. Επίσης γίνονται και άλλοι έλεγχοι, που ως σκοπό έχουν να επιβεβαιώσουν την ορθότητα του μηνύματος. Δηλαδή, η χρονοσφραγίδα που γεννήθηκε στο μήνυμα είναι σύμφωνα με την προς τα αποστολή δεδομένα. Ότι είναι σωστή σειρά, μέσα στο εύρος. Ότι είναι πιστοποιημένη υπογραφή. Ότι το ρολόι του υπολογιστή που μας έστειλε το μήνυμα έχει καλύτερη αξιοπιστία από το δικό μας. Και ούτω καθεξής. Στο NTP βασίζεται και το SNTP, το Simple Network Time Protocol, που είναι ένα υποσύνολο του NTP. Χρησιμοποιεί λιγότερες λειτουργίες και μπορεί να εφαρμοστείτε σε δίκτυα με πολυδιανομή ή με Remote Procedure Call. Είναι προτινόμενο για περιβάλλοντα που ο server είναι ο κόμβος root και ο client είναι ένα leaf, ένας κόμβος φύλλο στο υποδίκτυο συγχρονισμού. Λαμβάνει υπόψη την καθυστέρηση της ρίζας, τη διάδοση της ρίζας, ενώ η αναφορά της χρονοσφραγίδας αγνοείται. Μπορούμε να υπολογίσουμε το SNTP, βλέπουμε ότι είναι παρόμοιο με τον αλγόριθμο του Christian, δηλαδή ο χρόνος, το offset, είναι TAF2 μείον TAF1, ο χρόνος που λαμβάνει ο server το μήνυμα μείον το χρόνο που έστειλε ο πελάτης, συν TAF3, ο χρόνος που ξεκίνησε να στέλνει ο server το μήνυμα, μείον TAF4 το χρόνο που έλαβε ο πελάτης το μήνυμα. Και έτσι λοιπόν η καθυστέρηση round trip είναι TAF4 μείον TAF1 μείον TAF2 μείον TAF3. Αν τοποθετήσουμε σε αυτό νούμερα, δηλαδή ο client τη χρονική στιγμή 1100 στέλνει ένα μήνυμα, την παίρνει ο server τη χρονική στιγμή 800, είναι ασυγχρόνιστος ο client, γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά και ο TAF3 τη χρονική στιγμή, ο server τη χρονική στιγμή TAF3 850 στέλνει το μήνυμα που το λαμβάνει
ο πελάτης στη χρονική τιμή ταφ 4 ίσον 1200. Κάνοντας τις πράξεις, δηλαδή 800 μείον 1100 συν 850 μείον 1200 δια 2, βλέπουμε ότι το offset είναι μείον 325. Άρα λοιπόν, θα πρέπει μόλις ληφθεί τη χρονική στιγμή ταφ 4 το μήνυμα, τη χρονική στιγμή ταφ 4 που είναι 1200, μόλις ληφθεί αυτό το πακέτο του SNTP, γίνονται αυτοί οι υπολογισμοί, υπολογίζεται το offset ότι είναι μείον 325, άρα τίθεται η τιμή 1200 μείον 325 ίσον 875. Το NTP, όπως είπαμε, είναι ένα στρωματοποιημένο πρωτόκολλο που έχει servers παντού, σε όλο το ίντερνετ, και όπως μπορούμε να δούμε από τη σελίδα του pool.ntp.org.gr, υπάρχουν οι public servers για τον καθένα. Υπάρχουν στην Αφρική 11 servers, στην Ασία 128, 1303, αυτά είναι στοιχεία που έχουν ληφθεί από το site του pool.ntp.org και βέβαια με τον καιρό αλλάζουν, αυξάνονται, μπαίνουν νέοι servers, αφαιρούνται άλλοι servers κτλ. Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι περισσότεροι είναι στην Νότια Αμερική, Βόρεια Αμερική 608 και στην Ευρώπη 1303. Είναι οι δύο ήπειροι που έχουν τους περισσότερους servers. Και κάποιος που θέλει να συγχρονίσει το ρολόι του θα πρέπει ασφαλώς να χρησιμοποιήσει ένα server όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτόν. Δηλαδή κάποιος που είναι στην Ευρώπη θα πρέπει να χρησιμοποιήσει έναν NTP server από την Ευρώπη. Και ούτω καθεξής. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το SNTP, υπάρχει ένα drift file όπου τοποθετούνται οι διευθύνσεις των διαφόρων server και ο δαίμονας NTPD που εκτελείται στο κατανεμημένο μας κόμβο μιλάει με όλους αυτούς τους διακομιστές και μπορεί και συγχρονίζει την ώρα. Και με την εντολή NTPQ Pavla Q μπορούμε να δούμε από ποιους server συγχρονίζει, σε ποιο stratum είναι. Για παράδειγμα εδώ πέρα βλέπουμε στη διαφάνεια ότι ο remote server είναι αυτός, σε stratum 2 χρησιμοποιεί UDP, κάθε 1024 δευτερόλεπτα γίνεται polling, η καθυστέρηση είναι 158 μονάδες χρόνου, η μετατόπιση είναι 51 και το jitter 50,287, οπότε μπορεί και διατηρεί για κάθε server όλα αυτά τα στοιχεία. Άρα λοιπόν ο NTP δαίμονας συγχρονίζει το δικό μας τοπικό ρολόι με τις απαντήσεις που παίρνει από τους υπόλοιπους servers. Το NTP μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε Windows. Σε Windows μπορούμε να δώσουμε την εντολή NetTime Set SNTP Pool NTP.org ή ακόμα να δολώσουμε και παραπάνω servers. Οπότε μπορεί και το σύστημα Microsoft Windows που έχουμε να μπορεί να συγχρονίζεται με το NTP. Μια πολύ καλή τεχνική είναι να συγχρονίζουμε πολύ συχνά το σύστημά μας. Για παράδειγμα, σε όλους τους διακομιστές του Πανεπιστημίου του τμήματός μας συγκεκριμένα υπάρχουν εντολές όπου κάθε μέρα, daily, εκτελείται το πρόγραμμα NTP Date που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο NTP και συγχρονίζει με κάποιους NTP servers που βρίσκονται στην Ελλάδα. Και βέβαια όταν γίνεται ο συγχρονισμός καταγράφεται στο bar log messages ένα σχετικό μήνυμα ότι έγινε ο συγχρονισμός με αυτό τον NTP server και η μετατόπιση είναι μείον 0,26 για παράδειγμα. Αυτό βέβαια δείχνει, αν εκτελείται κάθε μέρα, ότι κάθε μέρα ο συγκεκριμένος server πάει 0,26 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από ότι η ώρα που υπάρχει πραγματικά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να συγχρονίζονται όλοι οι διακομιστές και όλοι οι κόμβοι με κάποια σωστή και αξιόπιστη αναπηγή χρόνου. Εδώ λοιπόν είδαμε τα φυσικά κλειδιά, είδαμε το αλγόριθμο του Christian και το SNTP που ορίζουν το ρολόι από το server και λαμβάνουν υπόψη τις μεταφορές, το χρόνο που απαιτείται από το client προς το server και από το server προς το client. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια βεβαιότητα εξαιτίας της καθυστέρησης του δικτύου και του επεξεργαστή και τα σφάλματα είναι προσθετικά. Όμως, είδαμε ότι ο χρόνος δεν είναι και μια τόσο αξιόπιστη μέθοδο συγχρονισμού, γιατί μερικές φορές οι χρήστες πειράζουν τα ρολόγια, οι χρήστες ξεχνάνε να ορίσουν τις ζώνες ώρας, υπάρχουν απρόβλεπτες καθυστερήσεις στο δίκτυο και υπάρχουν κάποια θέματα σχετιστικά, για παράδειγμα αν το α και β έχουν μεγάλη φυσική απόσταση
και δύο γεγονότα ΤΑΦ Α και ΤΑΦ Β πολύ μικρή χρονική απόσταση, τότε πώς μπορούμε να τα τοποθετήσουμε όλα σε μια σειρά, πώς μπορούμε να ξέρουμε πότε έγινε τι. Έτσι λοιπόν, για πολλά προβλήματα μας ενδιαφέρει περισσότερο η έννοια της σειριοποίησης των συναλλαγών παρά να γνωρίζουμε την τέλεια ώρα που συνέβη και κάτι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, αντί για φυσικά ρολόγια, χρησιμοποιούμε λογικά ρολόγια. Τα λογικά ρολόγια βασίζονται στην ιδέα ότι ο συγχρονισμός του ρολογιού δεν χρειάζεται να είναι τέλειος. Αν δύο μηχανές δεν αλληλεπιδρούν, δεν χρειάζονται συγχρονισμό. Αλλά αυτές που αλληλεπιδρούν μπορούν να συγχρονιστούν με βάση την ανταλλαγή των γεγονότων, την ανταλλαγή μηνυμάτων. Οι διεργασίες πρέπει κυρίως να συμφωνούν στη σειρά που συμβαίνουν τα γεγονότα παρά στην ώρα την οποία συνέβηκαν αυτά. Έτσι, τα λογικά ρολόγια αποδίδονται αριθμοί ακολουθία, sequence numbers, σαν μηνύματα. Όλες οι διεργασίες που συνεργάζονται μπορούν να συμφωνούν στη σειρά των γεγονότων και αυτό είναι το κεντρικό νόημα στα λογικά ρολόγια, ότι μας ενδιαφέρει η σειρά των γεγονότων, ενώ στα φυσικά ρολόγια μας ενδιαφέρει η ώρα της ημέρας. Υποθέτουμε μία μη κεντρική πηγή ώρας, όπου κάθε σύστημα διατηρεί το δικό του τοπικό ρολόι και δεν υπάρχει καθολική διάταξη των γεγονότων. Δεν υπάρχει η έννοια δηλαδή του πότε έγινε κάτι, απλώς του πριν ή μετά. Στη διάταξη των γεγονότων λοιπόν, το πρόβλημα είναι ο προσδιορισμός της καθολικής διάταξης όλων των γεγονότων που συμβαίνουν στο σύστημα και οι γεγονότα σε μία μηχανή μονού επεξεργαστή ασφαλώς το ξυνομούνται πλήρως, γιατί υπάρχει η κοινή αναφορά που είναι ο κοινός χρόνος. Ενώ προβλήματα σε κατανεμμένα συστήματα είναι ότι δεν υπάρχει ένα κοινό ρολόι, ο κάθε κόμβος έχει το δικό του ρολόι και δεν μπορούν να ταξινομηθούν τα γεγονότα σε διαφορετικές μηχανές χρησιμοποιώντας τοπικές ώρες. Η βασική ιδέα λοιπόν του Λαμπόρτ είναι ότι οι διεργασίες ανταλλάσσουν μηνύματα και με βάση τα μηνύματα μπορούμε να συγχρονίσουμε το χρόνο. Γιατί στα μηνύματα κάποια στέλνεται πριν και λαμβάνεται μετά. Με αυτή την βασική παραδοχή μπορούμε να συγχρονίσουμε λοιπόν τα γεγονότα και να τοποθετήσουμε σε μία σειρά. Έτσι λοιπόν, ο Λαμπόρτ χρησιμοποιεί την έννοια του «συνέβη και πριν», «happened before». Αυτό συμβολίζεται με ένα βελάκι. Δηλαδή, αν λέμε α βελάκι β, σημαίνει ότι το γεγονός α συνέβη και πριν από το γεγονός β. Για παράδειγμα, το α ήταν όταν στάλθηκε το μήνυμα και το β όταν έγινε η λήψη του μηνύματος. Αν λοιπόν α βελάκι β και β βελάκι σε, σημαίνει τότε ότι και το α συνέβη και πριν από το σε. Η ιδιότητα, όπως βλέπουμε, είναι επιμεριστική. Λογικά ρολόγια λοιπόν και ταύτιση. Αποδίδουμε σε κάθε ρολόι την έννοια των γεγονότων και τη σειρά των γεγονότων. Δηλαδή, αν το α συνέβη και πριν το β, τότε και το ρολόι α ασφαλώς είχε μικρότερη τιμή από το ρολόι β, αφού ο χρόνος δεν μπορεί να πάει προς τα πίσω. Αν το α και το β σημαίνουν σε διαφορετικές διεργασίες, τότε δεν μπορούμε να αποφασίσουμε κατά πόσο το α έγινε πριν ή μετά το β. Και αυτά τα γεγονότα ονομάζονται ταυτόχρονα. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε αν έγινε πριν ή μετά, τότε υποθέτουμε ότι έγιναν μαζί. Άρα λοιπόν, μπορούμε να πετύχουμε μια μερική διάταξη των γεγονότων. Αν το α συνέβηκε πριν το β και το β συνέβηκε πριν το σε, τότε και το α συνέβηκε πριν το σε. Άρα έτσι λοιπόν ορίζεται και η έννοια του χρόνου. Κάθε επεξεργασίας διατηρεί ένα δικό του λογικό ρολόι, logical clock I. Όποτε συμβαίνει ένα γεγονός τοπικά στο συγκεκριμένο κόμβο, αυξάνεται η τιμή του ρολογιού κατά 1, logical clock I συν 1. Όταν ο κόμβος I στέλνει στο κόμβο J ένα μήνυμα, τότε θα πρέπει να αυξάνεται και το αντίστοιχο λογικό ρολόι κατά 1 και θα πρέπει βέβαια ο αλγόριθμος να πληρεί τους παραπάνω στόχους. Για παράδειγμα, έχουμε τρία συστήματα, P0, P1, P2 και μία σειρά από γεγονότα A, B, C, D κτλ. Θα υπολογίσουμε τα λογικά ρολόγια κατά την αποστολή και λήψη των μηνυμάτων. Βλέπουμε το P1, συμβαίνει ένα γεγονός α.
μπορεί να είναι κάποιο εσωτερικό γεγονός. Δίνεται η τιμή 1. Στη συνέχεια συμβαίνει το γεγονός β, δίνεται η τιμή 2. Στη συνέχεια συμβαίνει ένα γεγονός σε, οπότε εκεί δίνεται η τιμή 3. Το γεγονός σε είναι η λήψη ενός μηνύματος J, που στο P3 ήταν το πρώτο γεγονός που συνέβη. Και άρα στο P3, στη στιγμή J, που είναι το πρώτο γεγονός για το P3, στέλνεται ένα μήνυμα και πάει στο σε, που εκείνη τη στιγμή έχει το 3. Ομοίως, στο P2 συμβαίνει ένα γεγονός J, που είναι το πρώτο γεγονός, άρα παίρνει τη τιμή 1, που είναι αποστολή ενός μηνύματος στο D. Το D είναι το τέταρτο γεγονός που συνέβη και στον επεξεργαστή, στον κόβο 1. Μετά συνέβη το ε που έχουμε το επόμενο γεγονός, που είναι το 5, που στέλνει στο H, που εδώ έχουμε το 2, στο I που έχουμε το 3 και στο F που είναι το 6, και βέβαια το K εδώ πέρα είναι το 2. Θα πρέπει τώρα βέβαια να φτιάξουμε τη διάταξη, γιατί έτσι πως έχουν δοθεί τα νούμερα δεν είναι σωστά. Για παράδειγμα, στο H βλέπουμε ότι από το 5, δηλαδή σε αυτή τη χρονική στιγμή στο slide που λέει το H έχει 5 και το H έχει 2, σημαίνει από το 5 πάμε σε χρονική στιγμή 2. Ομοίως το F στο K, το F έχει χρονική στιγμή 6 και το K έχει χρονική στιγμή 2. Άρα είναι μια κακή διάταξη αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να διορθωθεί αυτή η διάταξη. Σύμφωνα λοιπόν με τον αλγόριθμο του Laborde, κάθε μήνυμα κουβαλάει μια χρονοσφραγίδα από το ρολόι του αποστολέα, και όταν φτάσει ένα μήνυμα, τότε διορθώνεται κατάλληλα και ο χρόνος του κόμβου που λαμβάνει αυτό το μήνυμα σε περίπτωση που έχει μικρότερο χρόνο. Διαφορετικά δεν κάνει τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν το ρολόι συνεχώς να προωθείται. Έτσι λοιπόν πετυχάνουμε μια μερική διάταξη. Βλέπουμε λοιπόν στα λογικά ρολόγια του Λαμπόρτ ότι ο κόμβος α στέλνει τη χρονική στιγμή 6 ένα γεγονός, τον λαμβάνει ο άλλος τη χρονική στιγμή 16, στη συνέχεια στέλνει ένα μήνυμα τη χρονική στιγμή 24, το λαμβάνει ο άλλος ο κόμβος τη χρονική στιγμή 40, μετά τη χρονική στιγμή 60 στέλνει ένα μήνυμα και ο κόμβος β το λαμβάνει τη χρονική στιγμή 56. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί στάλθηκε τη χρονική στιγμή 60, άρα θα έπρεπε να ληφθεί σίγουρα σε συν 1 από αυτή τη χρονική στιγμή. Άρα το 56 θα έπρεπε να είναι 61. Και ομοίως, όταν το λαμβάνει την επικοινωνία D ο κόμβος α που είναι 54, θα έπρεπε να είναι ασφαλώς μεγαλύτερος. Μεγαλύτερη αυτή η τιμή από την τιμή που έγινε αποστολή, δηλαδή έγινε αποστολή τη χρονική στιγμή 69, άρα 69 στην 1 πρέπει να είναι 70. Άρα λοιπόν θα πρέπει και τα γεγονότα που είχαμε δει πιο πριν να τα διορθώσουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι τη χρονική στιγμή που στέλνεται το ε είναι 5, άρα το H από 2 θα πρέπει να γίνει 6. Άρα λοιπόν και το άλλο θα γίνει 7 το I. Και το F που είναι 6, ασφαλώς σε συν 1 πρέπει να το λάβει ο άλλος, άρα το K είναι στη χρονική στιγμή 7. Ο αλγόριθμος χρειάζεται μια μονοτονική αύξηση του μετρητή του λογισμικού, αυξάνει τουλάχιστον κάθε φορά που πρέπει να χρονοσφραγιστούν γεγονότα, κάθε γεγονός φέρει και μια χρονοσφραγίδα του Λαμπόρτ και ασφαλώς χρησιμοποιείται η έννοια του συνέβη πριν. Μερικές φορές βέβαια έχουμε πανομοιότυπες χρονοσφραγίδες. Για παράδειγμα, το α έχει χρονοσφραγίδα 1 και το j έχει χρονοσφραγίδα 1. Αυτά λοιπόν θεωρούνται ταυτόχρονα γεγονότα, γιατί δεν μπορούμε να αποφασίσουμε αν συνέβη κάτι πριν ή μετά. Βέβαια, μπορούμε να κάνουμε κάθε χρονοσφραγίδα μοναδική, μετανοήσουμε παγκόσμια λογική χρονοσφραγίδα, όπου χρησιμοποιείται ένα διάνυσμα τόσων θέσεων όσοι είναι οι κόμβοι στο σύστημά μας. Συγκρίνουμε λοιπόν αυτές τις χρονοσφραγίδες. Αν όλα τα στοιχεία του διανύσματος είναι μικρότερα από όλα τα στοιχεία του διανύσματος του άλλου κόμβου της χρονοσφραγίδας, τότε αυτό το γεγονός συνέβη πριν. Για παράδειγμα,
έχουμε εδώ είναι το 1.1, 2.1 γιατί είναι το δεύτερο γεγονός των 1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1. Ομοίως 1.2, δηλαδή είναι το πρώτο γεγονός στο δεύτερο κόβο, εδώ είναι 6.2, 7.2, 1.3, 7.3. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε συγκρίσεις. Βέβαια τα ρολόγια του Λαπόρτ δεν εγγυούνται ότι αν το ρολόι του α είναι μικρότερο από το ρολόι του β, τότε και το α προηγείται του β. Εδώ πέρα έχουμε το γεγονός, ένα γεγονός ότι το M1 λαμβάνει χρόνο τη στιγμή τα 16. Ενώ το M2 λαμβάνει τη χρονιστική στιγμή 24. Όμως δεν μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι το α προηγείται του ηλιακά του β. Γιατί δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στους κόμβους. Άρα υπάρχουν αυτές οι αιτιατές σχέσεις που δεν μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα. Κοιτώντας τις χρονοσφαγίδες του Λαμπόρτ δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ποια γεγονότα σχετίζονται μεταξύ τους και γι' αυτό χρησιμοποιούμε τα διανυσματικά ρολόγια. Όπου για κάθε διεργασία έχουμε τόσες θέσεις όσες είναι οι θέσεις των κόμβων και κάθε φορά κάθε μήνυμα φέρει μαζί του το διάνυσμα της χρονοσφραγίδας. Κάθε φορά συγκρίνεται το διάνυσμα με το τοπικό διάνυσμα και γίνονται οι κατάλληλες αυξήσεις όταν υπάρχει κάποιο θέμα. Είναι ακριβώς όπως και στον αλγόριθμο του Λαμπόρτ, όπου θα πρέπει να αυξηθεί η τιμή του διανύσματος στην αντίστοιχη θέση, γιατί από τη στιγμή που κάτι λαμβάνεται από το συγκεκριμένο κόμβο πρέπει να είναι μία θέση μεγαλύτερη. Για παράδειγμα, έχουμε ότι αρχικά όλα είναι 0,0,0 και έχουμε αυτά τα γεγονότα. Το α συμβαίνει στη χρονική στιγμή 1,0,0 γιατί είναι το πρώτο γεγονός για τον κόμβο 1. Το β είναι το δεύτερο γεγονός για τον κόμβο β, άρα σημαίνει το 2,0,0. Το σ είναι η λήψη από το προηγούμενο μήνυμα. Είναι το πρώτο γεγονός για τον κόβο πεδίο, άρα συμβαίνει το 2-1-0. Φέρουμε λοιπόν την τιμή κατευθείαν του διανύσματος και αυξάνουμε τη θέση που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο κόμβο. Στη συνέχεια το D είναι το δεύτερο γεγονός στο διάνυσμα, άρα έχουμε 2-2-0. Το ε είναι το πρώτο γεγονός στο τρίτο κόμβο, άρα αυξάνεται κατά 1 η τιμή αυτή. Άρα στο F έχουμε 2-2, γιατί έρχεται αυτή η χρονοσφραγίδα έρχεται από το κόμβο 2 και ασφαλώς το 1 που γίνεται 2 γιατί είναι το δεύτερο γεγονός. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτές τις διανυσματικές χρονοσφραγίδες και μπορούμε να αποφασίσουμε ποια διανύσματα συνέβηκαν ταυτόχρονα. Συνέβηκε ταυτόχρονα το α και το ε, γιατί δεν είπαμε για να είναι κάτι να έχει συνέβη πριν, θα πρέπει όλες οι τιμές του διανύσματος να είναι μικρότερες από όλες τις τιμές του άλλου διανύσματος. Εδώ πέρα από τη στιγμή που κάποιες τιμές είναι μεγαλύτερες, κάποιες τιμές είναι μικρότερες, δεν μπορούμε να εξάγουμε αυτό το συμπέρασμα, άρα υποθέτουμε ότι έχουν συμβεί ταυτόχρονα. Ενώ το B και το ε και αυτά είναι ταυτόχρονα, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Βλέπουμε εδώ όλα τα γεγονότα που είναι ταυτόχρονα, αλλά μπορούμε να πούμε για παράδειγμα ότι ως προς το ε και το f, το ε συνέβηκε πριν από το f, ή ως προς το σ και το f, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το f συνέβηκε μετά το σ και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν η σύνοψη είναι ότι χρησιμοποιεί την έννοια της ανταλλαγής μηνύματος και η λογική είναι ότι ένα μήνυμα πρώτα στέλνεται και μετά λαμβάνεται. Με αυτή τη λογική μπορούμε να συγχρονίσουμε τα ρολόγια, δηλαδή να τα βάλουμε σε μία σειρά, σε μία λογική σειρά, να σειροποιήσουμε τα γεγονότα. Με αυτό επιτυχάνουμε μία μερική διάταξη και βέβαια με τη χρήση των διανυσματικών ρολογιών και επιτυχάνουμε και μία διανυσματική διάταξη. Τέλος, πολλές φορές η ώρα μας ανακοινώνεται ως ένα μεγάλο νούμερο με πολλά ψηφία.
Και αυτό γιατί έτσι κρατάει το λειτουργικό σύστημα Unix την ώρα. Δηλαδή, μετριέται ως δευτερόλεπτα από την ημερομηνία της εποχής, δηλαδή από την 1η-1η-1970. Αυτό σημαίνει ότι τα 32-bit λειτουργικά συστήματα θα έχουν ένα σημαντικό πρόβλημα το 2038, δηλαδή στις 3.14.07 της 3ης-19 Ιανουαρίου του 2038, γιατί θα κάνει overflow 32-bit counter. Δεν μια απλή αλλαγή από 32-bit σε 4-bit προκαλεί διαδικία συμβατότητα. Βέβαια, έχουν γίνει προσπάθειες και το πρόβλημα μπαίνει προς τη λύση, οπότε όλοι οι μετρητές πια στα 64-bit συστήματα προσπαθούν, αν δεν έχουν γίνει, θα γίνουν τα επόμενα χρόνια, να είναι 64-bit, οπότε σημαίνει τότε ότι το πρόβλημα θα αναβληθεί μέχρι 4 Δεκεμβρίου του έτους 297, όχι 3 εκατομμύρια, παραπάνω. Μια πολύ 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 μεγάλη τιμή. Έτσι λοιπόν, ένας άλλος λόγος που είναι χρήσιμα τα 63-bit συστήματα ως προς τα 32-bit συστήματα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή ενότητα.